Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο του Κερατσινίου μετά τη λήξη του φιλικού, όπου ο Χαραβιακός κέρδισε με 2-0 το Κερατσίνι. Έχουμε μαζί μας τώρα τον ποδοσφαιριστή του Χαραβιακού, τον Δημήτρη Κασιανό. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Επιστροφή στα γήπεδα. Επιστροφή στα γήπεδα. Είχε βγει μια πρώτη απόφαση για να ξεκινήσετε, μετά ξανά. Ξαναξεκινήσαμε. Ελπίζω να είναι οριστικό για να μην έχουν βάλει τα ίδια. Πώς ήταν, Δημήτρη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα για δύσκολο, σένα? Δύσκολο και για μένα, για όλους μας φαντάζομαι. Μιλάω για τα παιδιά της ομάδας. Φαντάζομαι και στις υπόλοιπες ομάδες το ίδιο θα περνούσαν. Γιατί όση προπόνηση να κάνεις μόνος σου, άμα δεν πατάς γήπεδο, δεν ακουμπάς μπάλα, δεν το ίδιο. Σου έλειψε? Ναι. Προσπαθούμε τώρα να επιστρέψουμε. Δύσκολα θα φτάσουμε τα επίπεδα που ήμασταν, αλλά όσο αντέξουμε. Εντάξει, 7 παιχνίδια δεν είναι πολύ. Πρεμιέρα τώρα. Πρεμιέρα. Γιατί. Πρεμιέρα να την πω. Επανεκκίνηση την επόμενη εβδομάδα με τη Μαρκό. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι, Δημήτρη? Σημαντικό, το θέλουμε. Γιατί έχουμε 2 νίκες στο ξεκίνημα, αλλά θέλουμε να τελειώνουμε με την υπόθεση παραμονή. Από νωρίς, να μην κοιτάμε καθόλου κάτω. Και μετά βλέπουμε παιχνίδι. Αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά. Βλέποντας στο γήπεδό μας παιχνίδι. Βλέποντας το πρόγραμμα που έχετε, μέχρι ουσιαστικά να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, πιστεύεις ότι μπορείτε να τα καταφέρετε? Στόχος σας είναι να γίνει η επίτευξη μιας γρήγορης παραμονής στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Ελπίζω, γιατί άμα δείτε το πρόγραμμα, έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια είναι εντός έδρας. Βέβαια, χωρίς κόσμο δεν μετράει και πολύ. Αλλά πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Ξέρουμε το γήπεδο, είναι ένα πολύ καλό χόρτο. Έχουμε μάθει να παίζουμε σε αυτό και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να ξεμπερδεύουμε. Και μετά, ό,τι μπορούμε καλύτερο να πάρουμε. Είσαι ευχαριστημένος στο Χαραβιακό? Ναι, ναι. Τέταρτος χρόνος τώρα. Αυτό. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Μια χαρά, ναι. Και η συνεργασία σου και με τον coach, τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη? Μια χαρά, όλα καλά. Δημήτρη, ποια σεζόν ξεχωρίζεις από όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή, ποια είναι η καλύτερη σου σεζόν? Η καλύτερη σεζόν. Ατομικά, παιχτικά, νομίζω η χρονιά πριν τον πρώτο χρόνο που ήμουν στο Χαραβιακό, που ανεβήκαμε από Α, Γ. Νομίζω δεν μας περίμενα και πολύ τότε. Και κάναμε ένα τρομερό πρωτάθλημα, κάναμε τρομερό δεύτερο γύρο. Κάναμε σε 14 παιχνίδια, 13 νίκες σε μία ισοπαλία. Και είχαμε βγει πρωταθλητές, νομίζω εκείνη ξεχωρίζω. Αλλά μετά έρχονται κι άλλες. Γιατί τη χρονιά που πέσαμε ήταν ωραία χρονιά και ας πικραθήκαμε στο τέλος. Πέρσι δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, αλλά ανεβήκαμε, οπότε θεωρείται επιτυχημένη χρονιά. Και πιο παλιά στη Δόξα πάλι που ένα πρωτάθλημα, αλλά τότε ήμουν μικρός και δεν είχα τόση συμμετοχή. 1-2 γκολ που είναι τα καλύτερά σου. Ακόμα τα θυμάσαι τώρα που. τα γκολ τα μετράς, Δημήτρη? Και στο τέλος της χρονιάς, ναι, κάνω έναν υπολογισμό. Νομίζω το καλύτερο, αυτό που θυμάμαι, είναι πρόσφατο, το περσινό στην Αγία Παρασκευή. Αυτό θα κρατούσα. Που βέβαια, αφού δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, δεν μέτρησε τόσο, αλλά ήταν και ωραίο γκολ και στο τέλος πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι που σου έχει μείνει? Παιχνίδι τότε, τη χρονιά την πρώτη που ανεβήκαμε, πολλά. Δηλαδή και το διπλό στα Σούρμενα, το διπλό στην Ερυθρέα, το διπλό στο Περιστέρι, αυτά ήταν παιχνίδια πολύ δυνατά. Και με την Ηλιούπολη το εντός που κερδίσαμε 3-0, που είχε και πολύ κόσμο και ήταν ωραία ατμόσφαιρα. Αυτά κυρίως. Δημήτρη, τι να περιμένουμε από το Χαραβιακό με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Μαρκό. Θα έλεγα ότι θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν ξέρω αν θα μας δείχνουν στα κανάλια να μας βλέπουν. Στήριξη θέλουμε και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και από τον Δημήτρη Κασιανό, τι να περιμένουμε? Τον καλύτερο με αυτό. Και τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους του Χαραβιακού? Ότι θα κάνουμε τα πάντα και δεν θα αφήσουμε κανένα παιχνίδι που να περάσει και να μην έχουμε δώσει τα πάντα. Και ελπίζω στο τέλος να δικαιωθούμε. Και εμείς και ο κόσμος και η διοίκηση και όλοι. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του ποδοσφαιριστή του Χαραβιακού Δημήτρη Κασιανού, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες, Δημήτρη, να σου πεις? Υπομονή να στηρίξουν τις ομάδες, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι αθλητές, είτε είναι κόσμος απλώς, να στηρίξουν τις ομάδες, ειδικά τον αριστεχνικό αθλητισμό, που τώρα εμείς ξαναρχίσαμε, τα αριστεχνικά έχουν πάει πολύ πίσω. Εκεί θέλει πολύ υπομονή και ελπίζω από Σεπτέμβρη να έχουμε επανεκκίνηση ολική σε όλα.
Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Αρκετά γκολ. Και υγεία σε όλους. Υγεία και αρκετά γκολ. Και αρκετά γκολ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.